σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα κάνουμε oldies but goodies makeup tutorial, δηλαδή θα χρησιμοποιήσω κάποια αρκετά παλιά προϊόντα που έχω στη συλλογή μου, εσείς μου το ζητήσατε. Θα κάνουμε έτσι ένα πιο μπρονζέ με έντονα χείλη μακιάς που επίσης μου ζητήσατε. Προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα. Δεν έχω σε όλες τις κατηγορίες πολύ παλιά προϊόντα, γιατί ειδικά στα προϊόντα βάσης και ματιών και μάσκαρα κάνω ανανέωση τουλάχιστον κάθε 6 μήνες με ένα χρόνο για να μην πάθουν τίποτα τα μάτια μου. Θα χαρώ αν κάνετε like, εγγραφή σε αυτό το κανάλι και με βρείτε στα social media, γιατί εκεί τα λέμε πιο εμπεριστατωμένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ας κάνω λίγο την επιδερμίδα μου πρώτα, το πρόσωπό μου. Θα ξεκινήσω με ένα σπρέι ενυδάτωσης για να επαναφέρει την ενυδάτωση στο πρόσωπό μου. Έχω καθαριστεί, έχω βάλει αντιλιακό, έχω κάνει το μαλλί μου, είναι το φυσικό του αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που σας είπα στο βίντεο ή θα δείτε, που έχετε δει, θα δείτε, δεν θυμάμαι. Το βίντεο που σας έκανε την περιποίηση των μαλλιών, ότι το Olaplex βοηθάει στο φυσικό μου σχήμα μαλλιών, που είναι το κυματιστό. Έχω φτιάξει μόνο λίγο τη φράτζα με πιστολάκι, με σγουρωτήρι. Θα ξεκινήσω με το Ginseng από την Origins. Είναι ένα σπρέι που δίνει ενέργεια, που ενυδατώνει. Δεν το λυπάμαι, έχει πολύ ωραίο μυς, τη βάζω πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν βγάζει λιπαρότητα. Από primer θα περιμένω λίγο να στεγνώσει το πρόσωπό μου, οπότε πάμε να φτιάξουμε τα φρύδια μας πρώτα. Το πιο παλιό προϊόν που έχω για τα φρύδια είναι το Minica Brow από Benefit στην απόχρωση νούμερο 3, που ανοίγει από πάνω, βγαίνει αυτό το σφουγγαράκι, το πινελάκι, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Είναι αρκετά έντονο γιατί είναι πομάδα. Να πάρω έναν καθρεφτάκο για να βλέπω τι μου γίνεται και να σας φέρω. Δεν χρειάζεται τώρα στα φρύδια κοντά, γιατί θα κάνουμε πρώτα τη βάση και μετά το μακιγιάζ. Θα έρθω απλά εγώ λίγο πιο κοντά σας. Παρότι είναι η απόχρωση 3, που αντικειμενικά υποτίθεται ότι είναι πιο ανοιχτή από μένα, γράφει πάρα πολύ ωραία, είναι αρκετά έντονο. Σετάρετε οπότε θέλετε, δεν θέλετε παραπάνω τζέλ να βάλετε, δεν έχετε θέμα. Απλά το προτιμώ χειμώνα. Μου έχει κρατήσει, να, κάνει πολύ έντονο αποτέλεσμα. Μου έχει κρατήσει πάρα πολύ. Δεν τελειώνει ποσότητα με τίποτα, απλώνεται πολύ εύκολα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πομάδα, αλλά οι πομάδες, όπως ίσως βλέπετε τώρα ή ξέρετε, κάνουν ένα πολύ πολύ έντονο αποτέλεσμα. Σαν τον καραμανλί. Λοιπόν, είναι αρκετά έντονο, αλλά θα γίνει έντονο και το μακιάζ, οπότε μην σας ανησυχεί. Πάμε να κάνουμε τη βάση μας. Σαν primer, το πιο παλιό που έχω είναι της Ulla Henry, ξέρετε, το Banana Bright Face Primer. Πλέον έχει βγει μια καινούρια του εκδοχή. Αυτό έχει βιταμίνη C μέσα, οπότε προσφέρει λάμψη. Εδώ έχω το καθρεφτάκο μου. Επειδή ακόμα δεν έχω προλάβει να φτιάξω το φωτιστικό μου, έχω κλειστό το γενικό φως, γι' αυτό φαίνεται σκοτάδι πίσω. Έχουμε το φυσικό φωτισμό και το φωτισμό της λάμπας μου, του ring light, γιατί τρεμοπαίζει το φωτιστικό μου και θα μας έσπαγε τα νεύρα ή θα παθαίναμε επιληψία όλοι μαζί. Είναι ένα εξαιρετικό primer που δίνει απίστευτη λάμψη. Έχει ανανεωθεί, έχει βγει ένα καινούριο στα Sephora, οπότε αν σας ενδιαφέρει να το δείτε, είναι κάτι ανάμεσα σε primer και βιταμίνη C, skin care και μακιγιάζ. Απίστευτη λάμψη που όμως δεν φτάνει σε μια νάσια Γιώργα Κοπούλου και γι' αυτό θα πάρουμε και το Hollywood Flawless Filter. Έχουν φύγει πλέον τα γράμματα, της Charlotte Tilbury, στην απόχρωση Light Medium 3. Εγώ που δεν μου πολύ αρέσει, θα το βάλω στα ψηλά σημεία, να βάζω foundation το καλοκαίρι και βάζω σκέτο concealer. Μπορεί να φορέσω και σκέτο αυτό το προϊόν που έχει περισσότερο λάμψη, είναι primer, δεν είναι make-up, δίνει λάμψη. Αλλά έχει μια μέτρια κάλυψη, ρε παιδί μου. Θα πάρω το πινελάκι από It Cosmetics, το Heavenly Luxe νούμερο 7, που είναι διπλό. Και θα έρθω λίγο να το πλώσω, μπορείτε να το πλώσετε και με σφουγγαράκι, μπορείτε και με το χέρι σας, με ό,τι θέλετε.
Τι έλεγα, ότι εγώ δεν φοράω βάση το καλοκαίρι, οπότε μπορεί να φορέσω και αυτό σε όλο το πρόσωπο, να έχω μια λάμψη, μετά να θα σετάρω με πούδρα. Αλλά για χάρη του βίντεο θα χρησιμοποιήσω κάτι που είναι σχεδόν σαν ανύπαρκτο, ένα προϊόν που πρέπει να τελειώσει, είναι παλιό. Υποτίθεται ότι είναι μια ενυδατική με χρώμα, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία κάλυψη, καμία ενυδάτωση, δεν μ' άρεσε σαν προϊόν, θα το δούμε ευθύς αμέσως. Αφού σας δείξω την εκτυφλωτική λάμψη που δίνει μαζί το Ole Henriksen με το Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Θα πάρω λοιπόν από Colourpop το Pretty Fresh Hyaluronic Acid Tinted Moisturizer. Μοιάζει πάρα πολύ με το υαλουρονικό της L'Oreal, υποτίθεται σε σύσταση, γιατί είναι ενυδατική που έχει μέσα υαλουρονικό. Το κουνάω καλά γιατί το έχω πολύ καιρό. Καμία κάλυψη, μην το πάρετε αυτό το προϊόν, μακριά από αυτό το προϊόν. Νιώθεις ότι φοράς κάτι και δεν έχει και κάλυψη, οπότε δεν είναι ωραία αίσθηση. Το μόνο καλό είναι το υαλουρονικό που έχει, με στην απόχρωση light 8 neutral. Το απλώνω σε όλο το πρόσωπο. Ο φωτισμός μας σχεδόν καίει όλο το αποτέλεσμα της βάσης. Μήπως μπορώ να το χαμηλώσω? Επανήρθα, άλλαξα λίγο το φωτισμό, τον κατέβασα για να μπορείτε να δείτε. Εντάξει, οκ. Okay. Αισθάνεσαι σαν να έχεις βάλει νερό στην επιδερμίδα σου. Αλλά δεν μ' αρέσει ο τρόπος που αφήνει το δέρμα μου εκτεθειμένο. Είτε το έχω κάνει με τα χέρια, είτε με σφουγγαράκι, είτε με πινελάκι. Δεν μου αρέσει. Βέβαια το βίντεο είναι όλη της Bad Goodies, ίσως δεν θα πρέπει να το βάλω, αλλά για χάρη του να βάλω το πιο παλιό προϊόν, έβαλα αυτό. Το πιο παλιό concealer που έχω και είναι το αγαπημένο μου όλων των εποχών, είναι Dior Forever Skin Correct, στην απόχρωση 1,5 neutral, και βάζω κάτω από το μάτι, λίγο μέτωπο, λίγο πηγούνι, και λίγο στη γέφυρα της μύτης που κάνω κοκκινίλες. Είναι εξαιρετικό κονσίλερ, δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, είναι αρκετά ακριβό, θα το χρησιμοποιήσω και σαν βάση στα μάτια, αλλά πραγματικά αξίζει τα χρήματά του, μπαίνουν πολύ συχνά σε εκπτώσεις τα προϊόντα Dior και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή έχουν έκπτωση, δεν ξέρω αν θα έχουν έκπτωση όταν δείτε εσείς αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, έρχομαι λίγο πιο κοντά. Αυτό της Colourpop σαν να μου μπιμπικιάζει το πρόσωπο, το κονσίλερ όμως είναι φανταστικό. Σαν πούδρα η πιο παλιά που έχω είναι της Too Faced Born This Way Ethereal Setting Powder. Θα σετάρω λίγο κάτω από τα μάτια μου. Πραγματικά στεναχωρήθηκα που μας είπε η φίλη Δέσποινα ότι φεύγει η Too Faced από την Ελλάδα. Πολύ στεναχωρήθηκα. Θα πάρω το πινελάκι από Morphe το M438 και θα πάμε να βάλουμε πούδρα κάτω από τα μάτια μόνο και πάνω στα μάτια, γιατί θέλω να κάνω και cream contour και τέτοια. Είναι από τις πρώτες εταιρείες που με όθησαν στο μακιγιάζ του Faced και είναι στενάχωρο που και αυτή και η Urban Decay, βάζω και λίγο στη μύτη, φεύγουν από Ελλάδα. Η Urban Decay έχει φύγει, τώρα θα φύγει και η Too Faced. Δεν το γνώριζα, στεναχωρήθηκα. Δεν υπάρχει καλύτερη πούδρα από αυτή. Συγγνώμη που το λέω, και της Huda Beauty καλή είναι, αλλά δεν είναι σαν αυτή. Λοιπόν, Elf Patty Bronzer, δεν είναι παλιό προϊόν, στην απόχρωση Honey Drip. Δεν είχα όμως κάποιο παλιό cream contour που να μην σας έχω δείξει. Οπότε είπα γιατί να μην δείξω στα παιδιά και κάτι καινούριο. Θα πάρω το πινελάκι από Huda Beauty το διπλό. Λίγη ποσότητα. Για τη βάφη πολύ ωραία. Στην κάμερα φαίνονται όλα πιο έντονα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μου θυμίζει λίγο το Tantour από Huda Beauty. Έχει πολύ ωραία σύσταση, σβήνει πάρα πολύ ωραία. Και είναι μια απόχρωση που κάνει και για bronzer και για contouring. Κατεβάζω και στο λαιμό. Πολύ ωραία. Και στο μέτωπο.
Θέλω λίγο εδώ πέρα να κρύψω τον αεροδιάδρομο που έχω για να προσγειώνονται αεροπλάνα, ελικόπτερα κτλ. Και λίγο στην μητούλα. Εδώ και ενώνουμε με την αρχή του φρυδιού. Για cream blush έχω φέρει το θρυλικό Petal Poppy από Fenty Beauty. Θα το πάρω με το ίδιο πινελάκι που έκανα το contour. Και θα έρθω να το βάλω λίγο. Είναι έντονο και βάζω πολύ γιατί το ρούζι είναι το πρώτο που φεύγει. Και έχω βάλει λιποζάν στα χείλη μου, αυτό γυαλίζει, της Λαούτα το Lip Balm. Και πάμε να σετάρουμε το πρόσωπο. Ίδιο πινέλο, ίδια πούδρα που χρησιμοποίησα και για τα μάτια, εδώ. Εδώ. Φυσικά, στην tough ζώνη που γίνεται του δράμαλι. Και στο μέτωπο μάταρε όλο το πρόσωπο, χωρίς όμως να χάνεται η φυσική γελάδα και λάμψη που έχουμε βάλει. Παίρνω το Powder Brush 02 από Kryolan και για bronzer θα πάρω το Chocolate Soleil της Too Faced. Μιας που μας εγκαταλείπει, ας τα χρησιμοποιήσω τα προϊόντα που τα έχω. Είναι αρκετά έντονο, οπότε θέλει λίγη ποσότητα. Πάω και βάζω στα σημεία που έβαλα το Honey Drip από την Elf. Πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει σαν κοφρέτα, δεν μπορεί να κάνει λάθος, είναι τόσο όσο έντονο. Θεέ μου, στην κάμερα φαίνονται πάρα πολύ έντονα όλα, αλλά τι να κάνουμε. Και για ρούς με προσοχή θα βάλω λίγο της Catrice, το It's Wine O'Clock το 020. Έλα. Με το ίδιο πινελάκι. Είναι ακριβώς η ίδια απόχρωση με το Petal Poppy, αλλά είναι πολύ έντονο. Και αν σας έχει βγει όσο έντονο έχει βγει σε μένα αυτή τη στιγμή και τρομάζετε, ξαναπαίρνουμε το πινελάκι του foundation και περνάμε λίγο από πάνω που λερώθηκα. Ένας θεός ξέρει. Α, τρίχα είναι. Λέω κι εγώ. Έλα. Και το κάναμε λίγο τον down, αλλά υπάρχει ακόμα μαζί μας. Ενώ για highlighter θα πάρω το πινελάκι M510 από Morphe και θα πάρω το θρυλικό C-Pop από Becca. Τώρα πλέον τα Becca Cosmetics που έχουν κλείσει κυκλοφορούν μέσω της Smashbox. Είναι η απόχρωση C-Pop, είναι λίγο πιο χρυσό και κάτω το φρύδι. Δεν υπάρχει αυτή η λάμψη. Για setting spray θα χρησιμοποιήσω τις Glow Recipe, το Watermelon Glow Face Mist. Είναι ενυδατικό, έχει έλαια μέσα, αν είστε λιπαροί δεν θα σας αρέσει. Έχει εξαιρετικό ψούτ, απλικατέρ. Αναζωογονεί, αφήνει μια υπέροχη μυρωδιά και σετάρει τα πάντα. Περιμένω να στεγνώσουν για να πάμε στα μάτια. Σας έχω φέρει κοντά για να βλέπετε καλύτερα. Ελπίζω. Θα χρησιμοποιήσουμε τη θρυλική Morphe Jaclyn Hill Palette. Με ρωτήσατε πρόσφατα αν μου αρέσουν οι παλέτες Morphe. Μόνο αυτή έχω δοκιμάσει και είναι εξαιρετική. Και μου ζητήσατε ένα μπρονζέ μακιγιάζ. Και ποια είμαι εγώ που θα σας χαλάσω χατήρι. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτήν εδώ τη σκιά. Δεν έχουμε όνομα, να με συγχωρείτε. Ένα καθρεφτάκο και θα το βάλω σε όνο μου το βλέφαρο. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι νουτ καφέ, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το βάζω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο σαν βάση, να σετάρει. Είναι πολύ κοντά στο χρώμα του δέρματός μου. Εν τω μεταξύ βιάζομαι γιατί σε λίγο είναι η ορκομοσία της αδερφής μου και μου έχει στείλει link. Έκανε μεταπτυχιακό η ψυχολόγος αδερφή μου στο Πανεπιστήμιο του Bath στην Αγγλία και μου στέλνει link να παρακολουθήσω.
Οπότε θα είμαι και γκράντε, αλλά θέλω να παρακολουθήσω. Έπειτα θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, που είναι έτσι λίγο πιο ψυχρή, αλλά εξακολουθεί να είναι εντονή, και θα κάνω εξωτερική γωνία και κόγχη. Αυτή η παλέτα πραγματικά είναι εκπληκτική, νομίζω κυκλοφορεί ακόμα. Μηχανάκια, μαζευτείτε! Εξαιρετική απόδοση, εξαιρετικό pigment, εξαιρετικό blending οι υφές. Και μου φαίνεται ότι περιέχει πάρα πολλές καφέ αποχρώσεις, επειδή τώρα είναι της μόδας η παλέτα του By Mario, του Makeup Artist By Mario. Αυτή νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη και έχει όλα τα καφέ μέσα. Τι θα βάλω μετά, τι θα βάλω, θα πάω σε αυτήν εδώ την απόχρωση. Είναι λίγο πιο θερμή, αλλά είναι σκούρη. Με το πινελάκι M441 κάνω τόση ώρα. Και θα έρθω πάλι να κάνω εξωτερική γωνία και προς τα μέσα. Βλέπετε πόσο έντονο είναι. Αλλά είναι μπρονζέ αποχρώσεις και δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Όπως το highlighter είναι μπόμπα. Παίρνω από Zoeva το 227 Lux Soft Definer. Θα είναι αρκετά έντονο το κραγιόν μου, οπότε μάλλον θα πάω σε κάτι λίγο πιο άτονο. Θα ξαναπάρω το πρώτο καφέ και θα το βάλω εδώ, να ανοίξει λίγο το βλέμμα μου, να είναι ματ το εσωτερικό μου. Και θα πάρω λίγο από την πούδρα μου ό,τι έχει μείνει και θα το βάλω εδώ, να είναι ανοιχτό το βλέμμα εδώ. Ναι, νομίζω θα ταιριάξει έτσι λίγο πιο ματ μακιγιάζ με φούξια κραγιόν, γιατί αν βάλω και χρυσό σήμερ θα θέλω κάτι πιο κοραλί. Και περνάω όλη την πούδρα με το πινελάκι από Zoeva σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Τέλεια. Παίρνω το καφέ μου Olive Coal Long Tenue Pencil το 02 από Sephora και έρχομαι να βάλω στον εσωτερικό βλενογόνο πάνω. Κάποια προϊόντα, όπως βλέπετε, τα βλέπουμε και συχνά. Είναι αυτά που χρησιμοποιώ στα μάτια και δεν θέλω να τα κρατάω πολύ καιρό. Για μάσκαρα θα βάλω από Lancôme την Monsieur Big. Είναι η πιο παλιά ανοιχτή που έχω αυτή τη στιγμή. Ένα καθρεφτάκο, παρακαλώ. Εξαιρετική, δίνει όγκο, δίνει μήκος και διαχωρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι ματ μακιγιάζ με πιο λαμπερή βάση και με έντονα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω τη Cere Due το Lip Silky Pencil στην απόχρωση 159. Τέλειο. Και για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω από την Oriflame το Perennial Pink. Εννοείται ότι τα πολύ έντονα κραγιόν εγώ τα προτιμώ με σκέτο μαύρο eyeliner. Αλλά και αυτό δεν είναι κακό. Το ζητήσατε, σας το δίνω. Πώς διορθώνω το περίγραμμά μου? Παίρνω ένα μαντιλάκι και βάζω τον ήχη μου μέσα. Και τραβάω τις άκρες. Τέλεια. Και με ό,τι με έχει μείνει στο πινελάκι του foundation, το επαναφέρω γύρω-γύρω στο πρόσωπο. Και
είναι το μακιγιάζ που εμπνεύστηκα σήμερα για σας. Έχει πιο neutral τόνους, καφετή, αλλά έντονους στα μάτια μπρονζέ με λίγο λευκό εδώ, για να κάνουμε και λίγο χαμηλή ένταση, για να τονιστούν τα χείλη. Μπορεί να σας φαίνεται ροζ, αλλά είναι φούξια σχεδόν το κραγιόν. Πολύ ωραία φόρμουλα, είναι μάτα αλλά είναι άνετο, δεν είναι transfer proof, φεύγει. Σας έχω φέρει αρκετά μακριά, ναι. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας ενέπνευσε. Περιμένω προτάσεις και άλλες για μελλοντικά βίντεο. Εννοείται ότι σε αυτό μπορείτε να βάλετε και κάτι πιο nude ή κόκκινο, ό,τι θέλετε. Μπρονζέ, καφέ, με φούξια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας που είστε εδώ, που παρακολουθείτε. Περιμένω το σχόλιο σας, το like σας, την εγγραφή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο μου και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο. Γεια σας! We can see you all night and before.